Σας είχα προαναγγείλει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή Διεθνές Ενεργειακό Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 8-10 Ιουλίου στην Κρήτη για πρώτη φορά. Κορυφαίοι επιστήμονες, σπουδαίοι ακαδημαϊκοί, σημαντικές προσωπικότητες αναμένεται να δώσουν το παρόν στο πολύ βέβαια ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη. Για να είμαι ακριβής, 5ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο για την Ενέργεια με διεθνείς προεκτάσεις. Ξεκινάμε μία συζήτηση με τον κύριο Στέλιο Βεϊσάκη. Χαρά μας, κύριε Βεϊσάκη, ιδρυτής Cretan Energy Conferences. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε που για 5η χρονιά μας υποστηρίζετε και μας αναδεικνύετε. Θέματα, τοποθετήσεις, ατζέντα και τα κορυφαία ονόματα βέβαια όλων όσων θα συμμετέχουν στο διεθνές αυτό συνέδριο έχουν σαν αποτέλεσμα η επιστημονική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πω εγώ, να έχει στρέψει το βλέμμα της στις εργασίες του συνεδρίου. Ωραία. Και μετά από μια επιδημιολογική παρένθεση έτσι, που μας ταλαιπώρησε δύο χρόνια, γιατί ήταν να γίνει πέρυσι και αγυρώθηκε. Συνεπώς, αυτό μας δυσκόλεψε, αλλά μας έδωσε τη δυνατότητα να το χτίσουμε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ουσίας, για να μπούμε στο κλίμα. Ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία, ο βασικός στόχος των διοργανωτών? Ωραία. Επί της ουσίας είμαστε μια startup εταιρεία, παριθμούμε 10 άτομα αυτή τη στιγμή, από Κρήτη, Αθήνα, Ολλανδία και Κύπρο. Ναι. Και δημιουργούμε ουσιαστικά, διοργανώνουμε το 5ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο, αλλά αυτό που εγκαινιάζουμε μαζί με την ελληνική κυβέρνηση και την περιφέρεια Κρήτης είναι η πρώτη διεθνή έκθεση ενέργειας για την Ελλάδα που δεν υπάρχει. Οπότε γίνεται ένας θεσμός που ξεκινάει από φέτος και θα γίνεται ετήσια στην Κρήτη και ενσωματώνεται σε αυτό που κάναμε πριν. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αυτός ο θεσμός δεν πραγματοποιείται σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο, στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο. Ναι, το προσπαθήσαμε πολύ αυτό, διότι δεν συνηθίζεται. Για ποιο λόγο όμως στην Κρήτη? Να το δούμε λίγο γενικά. Παγκοσμίως η ενέργεια είναι από τα νούμερο ένα θέματα όσον αφορά και τον πολιτικό κόσμο και τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι ό,τι και να κάνεις χρειάζεσαι ενέργεια. Αυτό ίσχυε μέχρι σήμερα. Από τώρα και στο εξής, που έχει μπει παγκοσμίως ο στόχος του 2050 να περάσουμε σε αυτό που λέμε το sustainability, τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι ουσιαστικά ένα γεγονός που ξεκινάει, δηλαδή διπλασιάζει την ισχύ αυτού του πράγματος. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι τεράστιος καταναλωτής παγκοσμίως, καλείται και να ρυθμίσει τον εαυτό της, αλλά και τη γύρω περιοχή με όλες τις προεκτάσεις που όπως έχετε δει και γεωπολιτικά και επιστημονικά και οτιδήποτε άπτε αυτού του θέματος. Συνεπώς, πείσαμε για αυτόν τον λόγο το ότι πρέπει στο νότιο άκρο της Ευρώπης να γίνει αυτό το πράγμα και ξεκινάμε με ενδιαφέρον και στις δύο κατευθύνσεις. Μάλιστα. Και του επιστημονικού. Δεν και ήταν εύκολη η όλη υπόθεση. Καθόλου η όλη διαδικασία. Μιλάμε για κορυφαία ονόματα του κλάδου, του ενεργειακού κλάδου, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες. Ξεκινάμε την. Διότι έχει δύο. Θέλω να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Ναι. Έχει δύο παραμέτρους. Είναι το συνέδριο και τα workshops που γίνονται. Ακριβώς. Θέλω να σταθούμε στο συνέδριο, το οποίο είναι 8 με 9 Ιουλίου και ξεκινάμε με ενεργειακή στρατηγική παγκοσμίως που έχουμε από διάφορα υπουργεία συμμετοχές, κυρίως Ευρωπαϊκή Ένωση για φέτος, αλλά και Αίγυπτο. Ναι. Μετά συνεχίζουμε με όλους τους τομείς τους ενεργειακούς που έχουμε εταιρείες, Ινστιτούτα, έχουμε τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Συνεχίζουμε μετά το βράδυ, την ίδια ημέρα, γύρω από τους υδρογονάνθρακες, στη γεωπολιτική και την εκπαίδευση που οι ειδικοί θα αναλύσουν αυτό το θέμα, αλλά και την αλλαγή αυτού του θέματος που έρχεται. Ναι. Την επόμενη μέρα έχουμε, αλλά για να μην μακρηγορήσω, έχουμε υποδομές, έχουμε ναυτιλία. Να τα πούμε αναλυτικά. Αναλυτικά. Βέβαια. Έχουμε, στην αρχή ξεκινάμε με τις υποδομές που χρειάζονται όλα αυτά τα project. Για παράδειγμα, η ηλεκτροκίνηση χρειάζεται φόρτιση. Οτιδήποτε είναι σε μεγάλο project χρειάζεται υποδομές. Γι' αυτό το λόγο μπαίνει και η αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών. Α, ναι, δεν είπαμε ότι είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Οπότε συνεχίζω με την 1η, στις 9 Ιουλίου, που προχωράμε με τις υποδομές. Συνεχίζουμε με την ναυτιλία που αφορά το LNG, την νησιωτική πολιτική και τους ρήπους, που και σε αυτό υπάρχει ένα change management. Μετά έχουμε ένα πολύ υποσχόμενο θέμα που και η Ευρωπαϊκή Ένωση το κοιτάζει πολύ σοβαρά, είναι το υδρογόνο. Και κλείνουμε μετά πάλι με ένα πάνελ στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Όλο αυτό. Αναφερθήκατε τώρα στο υδρογόνο και θα. Αλλά ολοκληρώστε για να πάμε ωραία. Και στην πλήρη. Να ολοκληρώσω. Αυτό αφορά το συνέδριο και 8 με, 9, με 10 Ιουλίου παράλληλα γίνονται ναι. σε άλλες δύο αίθουσες τα workshops που λέμε, τα οποία το έχουν αναλάβει άνθρωποι από το Πανεπιστήμιο Κύπρου που τρέχουν και ένα πρόγραμμα το Παντέρα που είναι για 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εξετάζεται η βιώσιμη ανάπτυξη. Οπότε η ατζέντα θα αναλύεται και επιστημονικά σε άλλες αίθουσες με περισσότερες συμμετοχές εξειδικευμένα για το κάθε θέμα. Συνολικά για πόσες συμμετοχές μιλάμε, κύριε Βεϊσάκη, αθρηστικά για τους ομιλητές μιλάτε. Ακριβώς. Γύρω στους 120 θα είναι. 120 ομιλητές. Φέτος, περίπου, ναι, το προσπαθούμε γιατί θα κλείσει μέχρι τελευταία στιγμή. Λόγω του COVID ναι. θα πάμε μέχρι τελευταία στιγμή και θα δούμε πώς θα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, έχουμε τον κύριο Χατζημαρκάκη. Πάμε στην. Βέβαια, τον έχουμε τον κύριο Χατζημαρκάκη. Να ανοίξουμε μία παρένθεση, κύριε Βεϊσάκη, σωστά, βεβαίως. Με τη συγκατάθεσή σας. Πάμε στον κύριο Γιώργο Χατζημαρκάκη, Γενικό Γραμματέα Υδρογόνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χαρά και τιμή, κύριε Χατζημαρκάκη, και πρώην Ευρωβουλευτής. Να αναφέρω και αυτή την ιδιότητά σας, βέβαια. Να σας καλησπερίσω από Ελλάδα, από Κρήτη. Γεια σας, καλησπέρα σας. Πολλούς χαιρετισμούς από Βρυξέλλες. Να ξεκινήσουμε με την εξής ερώτηση, να μπούμε λίγο στο κλίμα, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Τι είναι το υδρογόνο, τι έρχεται να προσθέσει και αν έχουμε να κάνουμε με ένα ενεργειακό πακέτο του μέλλοντος. Το υδρογόνο δεν είναι κάτι καινούριο, όμως μετά από πολλά χρόνια ως επιστημονικής φαντασίας ή εξειδικευμένης τεχνολογίας, το υδρογόνο έφτασε τελικά στην γενικευμένη παραγωγή. Όχι μόνο πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χτίζουν την μακροπρόθεσμη στρατηγική τους για το κλίμα γύρω από το υδρογόνο, αλλά θεωρούν επίσης ότι αποτελεί βασικό ελείποντα σύνδεσμο μεταξύ διαφορετικών ενεργειακών τομέων. Παράλληλα, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνειδητοποίησε τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το υδρογόνο στην ενεργειακή μετάβαση προς μια κοινωνία μηδενικού ρήπου. Εγώ, για παράδειγμα, οδηγάω ένα αυτοκίνητο με υδρογόνο, το οποίο λειτουργεί με υδρογόνο. Εδώ στο Βέλγιο έχουμε μόνο δύο υδρογονάδικα. Στη Γερμανία, την οποία γνωρίζω αρκετά καλά, έχουμε 100. Δηλαδή μπορώ να κυκλοφορώ, να ταξιδεύω σε όλη τη Γερμανία και να χρησιμοποιώ το υδρογόνο ως καύσιμο. Βασικά το δικό μου αυτοκίνητο τι κάνει. Παίρνει το υδρογόνο που το έχω βάλει με αντλία κανονικά και το συνδέει με το οξυγόνο από τον αέρα. Αυτό γίνεται σε μια ειδική κυψέλη η οποία κάνει εφικτό το να παντρευτεί το οξυγόνο με το υδρογόνο. Και τι γίνεται όταν παντρεύονται αυτές οι δύο ουσίες? Έχουμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι το νερό, οξυγόνο και υδρογόνο νερό. Το δεύτερο είναι θέρμανση και το τρίτο είναι ηλεκτρική ενέργεια. Άρα η ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται στο υδρογόνο πάει στο αυτοκίνητο και σπρώχνει το αμάξι. Είναι μια είναι ηλεκτροκίνηση, όπως είναι και με την μπαταρία, μόνο που η ενέργεια δεν έρχεται από την μπαταρία, έρχεται από το υδρογόνο. Τώρα θα με ρωτήσετε πώς θα το φτιάξω το υδρογόνο. Είναι το αντίθετο. Παίρνω ρεύμα, ιδανικά από ανανεώσιμες πηγές, από ανεμογεννήτριες ή από φωτοβολταϊκά, και με αυτή την ενέργεια σπάω το νερό στις δύο ουσίες, το οξυγόνο που πάει στον αέρα και το υδρογόνο που το αποθηκεύω και μπορώ να το βάλω ή σε αυτοκίνητο ή σε θέρμανση, μπορεί να κάνω θέρμανση, μπορώ να το χρησιμοποιήσω και ως χημική ουσία που χρειάζεται σε διάφορες βιομηχανίες. Άρα αυτό το να σπάς το νερό σε οξυγόνο και υδρογόνο γίνεται με την ηλεκτρόλυση, τα electrolyzers. Αυτή είναι μια καινούρια βιομηχανία που τώρα φτιάχνεται και είμαι λίγο περήφανος ότι από μικρό παιδί ονειρευόμουν το υδρογόνο, να βλέπω τώρα ότι εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και η Κρήτη θα μπορούσε να παίξει έναν κομβικό ρόλο σε αυτή τη τεχνολογία. Μάλιστα, να σας ρωτήσω, έχετε μια πολύ σημαντική θέση στον Οργανισμό Υδρογόνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μας πείτε λίγο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πόσες επιχειρήσεις, εταιρείες βρίσκονται από πίσω, στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Ο οργανισμός μου, το Hydrogen Europe, έχει 280 μέλη. Μιλάμε για μεγάλα μέλη όπως είναι η Airbus, η BMW κτλ. Αλλά μιλάμε και για μικρά μέλη, όπως είναι η ελληνική Helbio,
η Elbio που, που φτιάχνει σε μικρή κλίμακα βέβαια την ηλεκτρόλυση, αλλά έχουν αρχίσει να φτιάχνουν και υδρογονάδικα. Άρα υπάρχει αυτή η τεχνολογία και στην Ελλάδα. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Καθαρού Υδρογόνου, που ιδρύθηκε 8 Ιουλίου πριν από ένα χρόνο, σχεδόν από ένα χρόνο, έχουμε πάνω από 1.500 μέλη. Δηλαδή έχουμε εταιρείες από όλη την Ευρώπη και από Ελλάδα πάρα πολλές, εταιρείες που έχουν εφαρμόσει συστήματα της τεχνολογίας του υδρογόνου. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η αγωγή. Έχουμε και στην Ελλάδα εταιρείες που φτιάχνουν αγωγούς για υδρογόνου. Όλο αυτό θα φτιάξει μια καινούρια βιομηχανία χωρίς διοξίδιο του άνθρακα, χωρίς εκπομπή του διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Και όλα αυτά γίνονται πραγματικά σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Στην Ελλάδα βλέπουμε κάποια μεγάλα έργα που θα πραγματοποιηθούν. Με μεγάλη χαρά μπορούσα να βοηθήσω λίγο να βάλουμε μπρος ένα μεγάλο έργο στην Δυτική Μακεδονία, βέβαια όχι στην Κρήτη αλλά στη Δυτική Μακεδονία, όπου έχουμε το μεγάλο πρόβλημα του λιγνίτη. Η απολιγνητοποίηση που είναι σημαντική για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θέλει αλλαγή του συστήματος. Αυτό το κάνουμε εκεί στη Δυτική Μακεδονία χρησιμοποιώντας ειδικά φωτοβολταϊκά και αποθηκεύοντας την ενέργεια ως υδρογόνο και χρησιμοποιώντας κιόλας τον TAP, τον αγωγό, τον μεγάλο αγωγό, ο οποίος μπορούσε να γίνει και ο αγωγός που κάνει που μας επιτρέπει να γινόμαστε εξαγωγής ενέργειας προς την κεντρική Ευρώπη μέσω Ιταλίας. Μάλιστα, να περάσουμε στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στην Ελλάδα, στην περιφέρεια Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, με την συμμετοχή προσωπικότητων από όλο τον κόσμο. Ένα σχόλιο. Είμαι και κριτικός παρεπιπτόντος και με κάνει πάρα πολύ περήφανο και γι' αυτό δέχτηκα και την πρόσκληση να είμαι και εγώ σε αυτό το συνέδριο. Με κάνει πολύ περήφανο ότι αυτό το μεγάλο θέμα της ενέργειας που θέλει πολύ καινοτομία τελικά έρχεται και στην Κρήτη με τόσο υψηλό επίπεδο συνέδριο. Άρα είναι σημαντικό συνέδριο, είναι σημαντικό να μαζευτούν εμπειρογνώμονες από, όπως ακούσαμε, από όλο τον κόσμο, να συζητήσουν αυτό το μεγάλο θέμα. Η Κρήτη θα μπορούσε να παίξει πραγματικά μεγάλο ρόλο. Εγώ δεν θέλω να γεμίσει η Κρήτη ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλες τεχνολογίες για να γίνει η παραγωγή του υδρογόνου στη θάλασσα. Για παράδειγμα, πλοία τα οποία έχουν ιστούς τεχνολογίας kite, τα οποία κάνουν κύκλους μακριά από το νησί, αλλά τόσο κοντά ούτως ώστε κάνουν τους κύκλους, κάνουν την παραγωγή με αιωλική ενέργεια, την κάνουν στη θάλασσα, μετά έρχονται στο Ηράκλειο και αφήνουν το υδρογόνο που μαζεύτηκε και που φτιάχτηκε πάνω στο πλοίο, το αφήνουν στο Ηράκλειο και γίνεται η Κρήτη ένα μεγάλο κέντρο υδρογόνου στη Μεσόγειο. Όλα αυτά τα θέματα είναι εφικτά, όμως πρέπει να τα βάλουμε μπρος και γι' αυτό το συνέδριο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Φυσικό αέριο νοτίος της Κρήτης πρέπει να αξιοποιηθεί. Το φυσικό αέριο είναι και αυτό μια πηγή για υδρογόνο. Βέβαια το φυσικό αέριο είναι καλύτερο από το κάρβουνο και το πετρέλαιο, αλλά και πάλι έχει εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Όμως υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να σπάσουν το μεθάνιο, δηλαδή το φυσικό αέριο, στο κάρβουνο και στο υδρογόνο. Το κάρβουνο όμως δεν θα παντρευτεί με το οξυγόνο να εκπέμπεται ως διοξίδιο το άνθρακα. Μένει σκληρό το κάρβουνο αυτό. Αυτή η τεχνολογία λέγεται πυρόλυση. Με την πυρόλυση θα μπορούσαμε πιο φθηνά ακόμα από την ηλεκτρόλυση να χρησιμοποιήσουμε το φυσικό αέριο, ούτως ώστε να έχουμε το κάρβουνο το οποίο πραγματικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως πρώτη ύλη και το υδρογόνο καθαρό. Ένα καθαρό υδρογόνο το οποίο θα είναι ίσως και πιο φθηνό από το υδρογόνο που βγαίνει από το νερό. Άρα δεν είναι κακό, απλώς είναι κάτι το οποίο θα άφηνα εγώ εκεί που είναι τώρα μέχρι να είναι η πυρόλυση σε ένα όριμο επίπεδο και τέτοια θέματα
Κάλιστα, θα ήθελα να τα συζητήσω με τους σύνεδρους, γιατί ο οργανισμός μου έχει σε όλες αυτές τις τεχνολογίες έχει πρόσβαση. Έχουμε μέλη από κάθε, από κάθε τέτοια τεχνολογία και θα μπορέσαμε και θα θέλαμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση. Εν αναμονή λοιπόν της διεξαγωγής του Διεθνούς Συνεδρίου στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και των συμπερασμάτων βέβαια, κύριε Χατζημαρκάκη, που θα προκύψουν μέσα από τις εργασίες. Απολύτως. Θα χαρώ πάρα πολύ να δούμε αυτή την εξέλιξη, να δούμε και την Κρήτη ως παίχτη σε αυτή τη μεγάλη πραγματικά διαρθρωτική αλλαγή. Μόνο να ξέρετε ότι σε άλλες χώρες, δεν υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν και τα δύο, και αέρα και ήλιο. Είναι μόνο η Πορτογαλία και η Ελλάδα και ειδικά η Κρήτη που έχουν και τα δύο, και αυτό μας φέρνει σε πάρα πολύ καλή θέση, αν το θέλουμε βέβαια, αλλά βλέπω ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει σπρώξει πραγματικά το υδρογόνο βάσει της ιδέας της απολιγνητοποίησης στην Δυτική Μακεδονία. Πάντα χρειάζεται ένα ξεκίνημα. Αυτό έγινε εκεί πάνω στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά τώρα έχει φτάσει το υδρογόνο στην Ελλάδα και θέλω πολύ να γίνει πραγματικότητα και οι τέσσερις μου κόρες κάποια μέρα το 2050 να λένε «Μπαμπά, ζούμε σήμερα σε μια ζωή χωρίς ρήπους και ευχαριστώ που αυτή η τεχνολογία μπορούσε να παίξει αυτό το μεγάλο ρόλο». Όντως έτσι είναι. Όταν έφτασα για πρώτη φορά με το αυτοκίνητο στο σπίτι, με το αυτοκίνητο που εκπέμπει μόνο νερό, ατμό αν θέλετε, είχαμε όλοι μας δάκρυα στα μάτια μας, γιατί καταλάβαμε αυτή την ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την οικογένεια μας αλλά γενικά. Πραγματικά είναι όριμη τεχνολογία, απλώς θέλει σπρόξιμο. Όπως κάθε τεχνολογική αλλαγή, υπάρχει το ζήτημα να το σπρώξει και η πολιτεία αλλά και η επιστήμη και η βιομηχανία. Γι' αυτό το συνέδριο θα μας φέρει σε θέση να τα κουβεντιάσουμε αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Κύριε Χατζημαρκάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα από Ελλάδα, από Κρήτη. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Βεσάκη, ακούσαμε τον κύριο Χατζημαρκάκη. Ιδιαίτερη τιμή που βρίσκεται σε αυτό το συνέδριο, διότι παγκοσμίως η θέση του είναι λεπτή, οπότε δεν εμφανίζεται καθόλου συχνά σε διοργανώσεις. Οπότε μας τιμά ιδιαίτερα. Και για την ερώτησή σας που κάνατε για το φυσικό αέριο, μπορεί να συνδυαστεί, που είπε, μέχρι να φτάσουμε στο επόμενο βήμα. Υπάρχει το μπλε και το πράσινο υδρογόνο. Το μπλε βγαίνει από φυσικό αέριο ουσιαστικά και το πράσινο από ανανεώσιμες πηγές. Μπορούμε να έχουμε και τα δύο. Είναι από τις πολύ σημαντικές συμμετοχές. Και δεν μιλάει και εύκολα. Ναι, καθόλου. Δεν μιλάει εύκολα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο συνέδριο, σε κάποια διαδικαστικά, σε κάποια πρακτικά ζητήματα. Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει, να κάνει την εγγραφή του. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι, γιατί σε τέτοιες διοργανώσεις παγκοσμίως είναι πάρα πολύ ακριβή μια συμμετοχή ώστε να συμμετάσχει κάποιος. Εμείς αυτό το παρέχουμε δωρεάν, οπότε στηριζόμαστε κυρίως σε εταιρείες. Άρα δίνουμε μία προτεραιότητα σε ακαδημαϊκούς, φοιτητές και επιχειρηματίες για τη φυσική παρουσία. Αλλά η παρακολούθηση του συνεδρίου μπορεί επίσης να γίνει και διαδικτυακά με ένα απλό registration στο site που βλέπετε, στο cretanenergyconference.org. Πολύ απλή διαδικασία, έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα έχουμε και τα δύο, και φυσική παρουσία και διαδικτυακά. Μπορούν να γίνουν και τα δύο. Δηλαδή. Λοιπόν, έχω ξεχωρίσει βέβαια και θέλω να κάνω και ένα σχόλιο ότι δεν ξεχνάτε, ποτέ δεν ξεχνούσα τον πολιτισμό. Πώς επιβεβαιώνεται αυτό μέσα από τη συγκεκριμένη διοργάνωση? Ναι, σωστό. Επί της ουσίας, οτιδήποτε κάνουμε, είπαμε, χρειαζόμαστε ενέργεια, αλλά οτιδήποτε κάνουμε φανερώνει αυτό που είμαστε. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ερχόμαστε από τον μινωικό πολιτισμό, που ήταν ο πρώτος πολιτισμός της Ευρώπης, η σειρά δίκτυα θαλάσσια, που πάλι μπορεί να μεταφραστεί σαν μία ενέργεια. Βρισκόμαστε σήμερα στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και οδεύουμε στο μέλλον, που είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, με όλα αυτά που βλέπουμε, που άπτονται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια, πώς θα πάμε σε άλλους πλανήτες, οτιδήποτε έχει να κάνει γύρω από αυτό το θέμα, που εν τέλει αυτό που θα μείνει από εμάς είναι το τι είμαστε, ο πολιτισμός. Συνεπώς, έχουμε αυτή την καινοτομία ξανά φέτος με μια διαφορετική συμμετοχή, τον κύριο Καψάκη, που είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας, που βάζει αυτά τα θέματα επί της ουσίας,
πώς προχωράμε στη γύρω περιοχή και πώς παντρεύεται όλο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, απευθύνουμε κάλεσμα. Πώς να κλείσουμε τη συζήτησή μας? Περιμένουμε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον της Κρήτης που είναι στον τομέα, ναι, να είναι εκεί, διότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια να γίνει στην Κρήτη και όχι άλλο ένα γεγονός κεντρικά στην Ελλάδα. Ναι. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο να προκύψει από αυτό. Και πρέπει όλα αυτά τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, η ατζέντα που θα διαμορφωθεί, σε συνδυασμό με τις τοποθετήσεις των ακαδημαϊκών και των επιστημών, να συγκεντρωθούν με κάποιο τρόπο. Αξίζει τον κόπο, διότι έχουμε κοπιάσει πολύ γι' αυτό, να βάλουμε και τις δύο πραγματικότητες. Δηλαδή, το ένα είναι το αναπτυξιακό, ναι, που αφορά αυτή η διοργάνωση, και το άλλο είναι το επιστημονικό. Γι' αυτό έχουμε και ξεχωριστή συνεργασία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου που το στείλουν. Οπότε, φανταστείτε, αυτά τα δύο που παντρεύονται, διότι και η έρευνα έχει διάφορα στάδια μέχρι να φτάσει στην αγορά εργασίας. Εμείς έχουμε τα τελικά στάδια. Οπότε αυτό θα έπρεπε να έχει ένα κοινό στόχο και ένα κοινό αποτέλεσμα. Συνεπώς, φανταστείτε ότι ακόμα και οι ομιλίες που θα γίνουν και στο συνέδριο και στο workshop μπορούν μετά να γίνουν και δημοσιεύσεις σε εκδοτικό οίκο που συνεργαζόμαστε. Οπότε θα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα πέρα από το brand, δηλαδή της διοργάνωσης, το τι γίνεται, αυτό που είπε ο κύριος Χατζημαρκάκης, το τι σπρώχνουμε για να προχωρήσει παρακάτω. Μάλιστα. Κύριε Βεσάκη, βέβαια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία, η οποία βέβαια είναι δεδομένη, και περιμένουμε με ανυπομονησία τα συμπεράσματα και τις τοποθετήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.